Καλησπέρα κυρία Σακελαρίδου, ευχαριστούμε για την αποδοχή να μιλήσετε στο blog της Aloumille. Βρισκόμαστε σε ένα πολύ όμορφο χώρο, στο The Element, στο Μαρούσι. Χαίρομαι πάρα πολύ που αποφασίσαμε να κάνουμε εδώ τη συνέντευξη, γιατί όντως θεωρώ ότι αυτός ο χώρος είναι καταπληκτικός. Ε, πραγματικά... Είναι και για μας ε, τιμή και που μιλάμε μαζί σας και που βρισκόμαστε mm -hmm. σε αυτό το πολύ σημαντικό έργο. Θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με ένα δίπολο την αρχιτεκτονική και την ποίηση. Ε, η αρχιτεκτονική εμπεριέχει το στοιχείο της ποίησης και η δομένη από αυτό το πρίσμα μεταφέρει εικόνες και συναισθήματα. Εσείς είστε ε, μία αρχιτεκτονάς που αυτό το λαμβάνετε πολύ υπόψη. Πώς λοιπόν λειτουργεί μέσα σας και πώς πραγματώνεται στα έργα σας. Ε και ποιητική θα έλεγα ότι έχει αρχιτεκτονική. Ποιητική με την έννοια που έχει κάθε καλλιτεχνική δημιουργία που έχει τη, τη σύνθεση, το πώς το φτιάχνεις. Και αυτό είναι κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ε, με ενδιαφέρει και σαν αρχιτέκτονα της πράξης και με ενδιαφέρει και σαν αρχιτέκτονα θεωρητικό. Δηλαδή και η θεωρητική μου δουλειά είναι πάνω σε αυτή την ας το πω ποιητική της σύνθεσης, πάνω στη συνθετική δομή, στην ιδέα, σε όλα αυτά τα πράγματα. Και ταυτόχρονα υπάρχει αυτό το ποιητικό στοιχείο, ε, όλο αυτό το στοιχείο που δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε πάρα πολύ εύκολα με λέξεις, που για μένα έχει να κάνει με την... εγώ βρίσκω την ποίηση στην αρχιτεκτονική, την ποίηση στον χώρο, την ποίηση στη μορφή, το ποιητικό στοιχείο της μορφής και θα έλεγα ότι πάντα το φως παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Το φως που έρχεται από ψηλά, το φως που έρχεται από εδώ, ε, ένα μεγάλο κενό που μπορείς να αντιληφθείς στο χώρο, που μπορείς να αντιληφθείς σε όλη τη δομή του κτιρίου, που μπορείς να αντιληφθείς την παρουσία του άλλου, που η παρουσία του άλλου είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα ε, και στην αρχιτεκτονική και στο δημόσιο κομμάτι της. Ε, και όλα αυτά είναι στοιχεία που με γοητεύουν πολύ, που τα ψάχνω από έργο σε έργο, εδώ, ας πούμε, στο Element δεν υπήρχε δυνατότητα για κάποιο τέτοιο στοιχείο ένα μεγάλο κενό. Αλλά... Βρήκατε και εδώ δυνα... πέρα ναι, τη δυνατότητα ναι, να λειτουργήσετε. Ναι, 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 ναι. Να σας πω πώς. Ε, υπάρχει αυτό το υλικό που, είναι, που χρησιμοποιούμε κάτω στην είσοδο και σε όλο αυτό τον ημιυπαίθριο χώρο. Ο ημιυπαίθριος χώρος που έχουμε, ξέρετε έτσι όπως μπαίνετε από τον κήπο, είναι ένας χώρος χαμηλός έχει το φυσιολογικό ύψο. Και ξαφνικά βάζοντα αυτό το υλικό το οποίο έχει αυτή την. Α το πω τη μαγική, την, την... Επίδραση αυτή. Ναι, ξαφνικά διπλασιάζει το ύψος, βλέπεις τις σκηνές των ανθρώπων, βλέπεις τις σκιές, βλέπεις όλα αυτά και δημιουργείται ένας χώρος που είναι μαγικός. Άρα, ποιητικός. Άρα, ακόμα και σε ένα κτίριο που δεν σου δίνεται αυτή η δυνατότητα, γιατί βέβαια όταν σου δοθεί και η δυνατότητα να παίξει με το χώρο, με τα ύψη, με όλα αυτά τα πράγματα, τότε νομίζω ότι γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρον. Είναι κάτι σπουδαίο. Ναι. Συνεχίζοντα, θέλω να σα πάω μερικά χρόνια πίσω. Σε ένα έργο αγαπημένο σα, ένα έργο βραβευμένο, μιλάω για την πύλη του Αστέρα Βουλιαγμένη. Πρόκειται για ένα μικρό σε κλίμακα project, το οποίο όμω χωράει μέσα του μια μεγάλη ιδέα. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, κάνοντα και μια αναφορά σε έργα όπω του Βαντερό και το περίπτερο στη Βαρκελόνη. Ένα επίση μικρό project με μεγάλη ιδέα. Πώ αντιλαμβάνεστε την κλίμακα, τι σα γοητεύει στη μεγάλη κλίμακα και τελικά πώ μια μεγάλη ιδέα μπορεί να χωρέσει σε ένα μικρό έργο. Φου, πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Καταρχήν, η πύλη του Αστέρα είναι από τα πιο αγαπημένα μου έργα. Ε, με τη μόρφο το σχεδιάσαμε μαζί, είναι ένα έργο που για μένα ήταν αλλαγή στην κατεύθυνση. Μέχρι τότε ε, μου μετρούσαν πάρα πολύ αυτά που λέμε συντακτικά χαρακτηριστικά του χώρου. Με την πύλη του Αστέρα νομίζω ότι αφέθηκα, μιλώ προσωπικά και αφεθήκαμε στο να μπορέσει να περάσει αυτό το ποιητικό στοιχείο, να μπορέσει να περάσει αυτή η επαλληλία από σκέψεις και από ιδέες και από πράγματα, ε, και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι είναι έτσι σαν να άνοιξε μια καινούργια εποχή για μένα και ήταν επίσης και η πρώτη φορά όπου η γεωμετρία πια ελίσσεται γίνεται ρευστή δεν είναι εκείνη η συγκεκριμένη ορθογωνική γεωμετρία εκείνη η αυστηρή ε, είναι σαν να περνάει σε ένα άλλο μοντέλο και θυμάμαι, θυμάμαι ένα σχόλιο δεν ήταν για την πύλη του Αστέρα αλλά θα σας πω την αφετηρία για την πύλη ε, η αφετηρία για την πύλη ήτανε ήμασταν στη Βενετία, την, ήμασταν curators για το Κυπριακό Περίπτερο και χρησιμοποιούσαμε κάποιε ειδικέ έτσι, ε, κάτι ημιδιάφανα, πτυσσόμενα στοιχεία και κάναμε έτσι σαν inlet, σαν μικρά νησιά. Και παίζαμε με αυτέ τι μορφέ πολύ πλαστικέ. Πολύ... Και ξαφνικά ο χώρο γινόταν ρευστό. Δηλαδή από το ένα νησί στο άλλο, νησάκια, μεταφορικά μιλώ, μπορούσε να πηγαίνει έτσι. Και υπήρχε μια διαφάνεια, υπήρχε το φω. Και θυμάμαι το φατούρο που είχε έρθει τότε και είχε πει: Αυτό είναι θηλυκή αρχιτεκτονική. Μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί εγώ πάντα δυσφορούσα με την αίσθηση τη ή με το, διαχωρισμό. με το διαχωρισμό, λέγοντας ότι είσαι καλός αρχιτέκτονας ή δεν είσαι καλός αρχιτέκτονας, mm -hmm. τι θα πει το φίλο. Mm -hmm. Αλλά μου, 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 μου έκανε έτσι Σας κάτι τη. Σαν... μου έμεινε Πολύ. κάτι τις, Αργότερα, 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 η πύλη του Αστέρα ήταν για μένα η αφετηρία για το Αγκεμάρ, δηλαδή με τεράστια απόσταση. Το ένα έργο είναι 80 τετραγωνικά και το άλλο είναι 30.000 τετραγωνικά και περάσανε χρόνια και περάσαν άλλα πράγματα. Αλλά η ελευθερία που έβγαζε η πύλη του Αστέρα ε, νομίζω ότι ήταν αυτό που μπόρεσα να δώσω στο έργο του Αγγεμάρα. Όμως η ερώτησή σας ήταν ανάμεσα στο μικρό και στο μεγάλο. Στο απλό, ένα μικρό έργο μπορεί να είναι πολύ πιο εύκολα ποιητικό. Διότι είναι, είναι, μικρό, είναι ένα, θα το πω έτσι, είναι ένα μπιζού, είναι κάτι τη. Και μπορεί να το ελέγξει. Μπορεί να, ναι, να εκφράσεις εκφράσει αυτό που θέλει. Ξαναλέω, η πύλη του αστέρι είναι 80 τετραγωνικά. Είναι ένα τίποτε. Ε, τα άλλα έργα, τα μεγάλα έργα, είναι πρώτα απ' όλα είναι σύνθετα έργα. Έχουν μάζα. Η μάζα σημαίνει ότι δεν χάνεται, είναι εκεί, είναι παρουσίες στην πόλη. Ε, μπορεί να είναι καλές παρουσίες, μπορεί να είναι κακές παρουσίες. Ε, δημιουργούν δημόσιο χώρο. Ε, φτιάχνουν μια συζήτηση με την πόλη. Ε, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι, ξαναλέω, είναι η συνθετότητά τους. Είναι μεγάλα. Έχεις να αντιμετωπίσεις πάρα πολλά θέματα. Και επίσης ο αρχιτέκτονας είναι στη μέση από μια πολύ μεγάλη ομάδα ειδικοτήτων. Και είσαι εσύ, είσαι εσύ εκεί, είσαι ας το πω μαέστρος για όλο αυτό, από μια τεράστια ορχήστρα και πρέπει όλο αυτό να συντονιστεί. Ε, η δυσκολία είναι άλλου επίπεδου. Να διαχειριστείς και τους ανθρώπους δηλαδή. Είναι οι άνθρωποι, είναι τα politics, είναι ε, τα οικονομικά, είναι όλο το composition, όλη τη σύνθεση, όλα αυτά τα πράγματα. Ε, το έργο γίνεται πολύ σύνθετο και είναι πολύ δύσκολο να καταφέρεις να έχεις ένα κτίριο μεγάλης κλίμακας που να μπορεί μέχρι τέλους να περάσει την ιδέα του, να μπορέσει να παραμείνει συγκροτημένο σε κάθε του άποψη, ενώ το μικρό είναι πιο γοητευτικό και είναι πιο διαχειρισιμό. Κυρία Σαγκελαρίδου, στην Αλουμίλ αγαπάμε πολύ τι σπουδέ αρχιτεκτονικέ δημιουργίε. Ω εκ τούτου, θαυμάζουμε και τον τρόπο που σχεδιάζετε εσεί τα έργα σα. Αποκορύφωμα τη σχεδιαστική σα προσέγγιση, θα λέγαμε, είναι και το κτίριο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, το The Element. Στο έργο αυτό, συνεργαστήκατε με την Αλουμίλ. Θέλουμε να μα μιλήσετε για τον βιοκλιματικό σχεδιασμό του έργου, για την αρχιτεκτονική σύλληψη πίσω από αυτό. Και επίσης να μας πείτε πώς συνδυάσατε το όραμά σας με την υψηλή τεχνολογία. Θα πω δυο λόγια, θα ξεκινήσω για να καταλάβετε λίγο και τις δυσκολίες του. Ε, το element είναι σε ένα οικόπεδο, θα έλεγα λίγο προβληματικό. Διότι στη μέση του οικοπέδου μας έχουμε ένα άλλο κτίριο. Άρα έχουμε ένα οικόπεδο πί. Το ερώτημα είναι πώς μπορούσες ε, αυτό το θέμα που είναι πρόβλημα να μην είναι πρόβλημα πια. Άρα η απόφαση ήταν να ανοίξουμε αυτό το μεγάλο κήπο και ταυτόχρονα να σκάψουμε όλο αυτό το στο ισόγειο, ώστε να, έχεις, να, να μπορέσεις να συνδέσεις τον μπρος με το πίσω, τον μπρος δρόμο με το πίσω, να μπορέσεις να προβάλλει την είσοδο και να δώσεις έτσι αυτόν τον, για μένα πολύ ενδιαφέροντα, ημιυπαίθριο χώρο. Αυτό ήταν το βασικό. Το υπόλοιπο το element είναι μια σειρά από επίπεδα, τα οποία στρέφονται, τα οποία έχουν μια κυρτή ε, απότμιση ας πω και στρέφονται και αυτή η στρέψη γίνεται πιο έντονη μπροστά στη φραγκοκλησιά για να δώσει αυτή την έννοια της μετωπικότητας και κάθε φορά καθώς στρέφεται το ένα σε σχέση με το άλλο στρέφονται και ε, τα ιαλοπετάσματα, αλλάζουν. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι που να είναι το ίδιο από όροφο σε όροφο. Υπάρχει πάντα αυτή η μικρή στροφή η οποία ήταν εκ προθέσεως εννοείται, για να μπορέσει να δώσει αυτή την έννοια της κίνησης. Για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα βιοκλιματικά κομμάτια, βάλαμε περσίδες στις πλευρές που ήταν απαραίτητο. Τώρα, λες περσίδα. Περσίδα θέλαμε να είναι διάφανη, όσο πιο διάφανη γίνεται, δηλαδή να μπορείς να βλέπεις τη θέα. Να θυμίσω ότι από την πλευρά, δεν το βλέπουν τώρα, αλλά από την πλευρά την Αποκή της Αιγιαλίας, έχουμε την πιο υπέροχη θέα που μπορείτε να φανταστείτε, έναν μαγικό ελαιόνα, τον οποίο πρέπει να σας πω ότι ανακαλύψαμε και όλα όχι στη φάση του σχεδιασμού, αλλά καθώς άρχισε να υλοποιείται το κτίριο και αρχίσαμε να ανεβαίνουμε προς τα πάνω και συνειδητοποίησαμε όλο αυτό. Άρα, ε, οι Περσίδες θέλαμε να είναι να μην κόβουν τη θέα, να μπορούν να σταματούν την, ηλιο, την ηλιακή ακτινοβολία, αλλά να μην κόβουν τη θέα. Αυτό ήταν σημαντικό στο κομμάτι, ας το πούμε, της της ποιότητας του κτηρίου. Οι Περσίδες είναι κινητές. Είναι κινητές γύρω από άξονα. Ε, η μελέτη τους, εδώ αρχίζω τώρα να αγγίζω τα κομμάτια της τεχνολογίας, η μελέτη πόσο πυκνές πρέπει να είναι και ποιο θα είναι το, μο το μοντέλο που θα τις κινεί, σύμφωνα με την ε, κίνηση του ήλιου, όλα αυτά τα πράγματα, Γίνανε από πολύ εξειδικευμένους συνεργάτες, υποστηρίζονται από πολύ εξειδικευμένα συστήματα στο BMS του κτηρίου ε, και αυτό είναι το κομμάτι που παντρεύεται με την αρχιτεκτονική και μερικές φορές μπαίνει και στα, και στα κομμάτια της αρχιτεκτονικής. <ΣΣΣΣ> Οι περσίδες έπρεπε να είναι διάφανες. Ε, το πώς θα χρησιμοποιήσουμε, ποια θα είναι η διάτρηση από το αλουμίνιο. Πώς θα γίνει το πλαίσιο έτσι ώστε να μην είναι κάτι σκληρό και να, να είναι όσο το δυνατόν πιο εθέριο. Γιατί όλη η ιστορία στο element ήταν να βγει αυτή η έννοια της κίνησης και το εθέριο. Ε, άρα αυτό ήταν επίσης το πάντρεμα, ας το πω, της τεχνολογίας, τεχνολογίας με την αρχιτεκτονική. Γίνανε μόκαψ πολλα μόκαψ Από την αρχή που διαλέγαμε τη λαμαρίνα και τη διάτρηση, μέχρι μετά που ερχόντουσαν και στηνόντουσαν εδώ διαφορετικές διατομές για να μπορέσουν να στηρίξουν. Όλο αυτό ήταν ένα κομμάτι που τώρα το βλέπεις και λες Μμ, «Απλό». Στα αλήθεια δεν είναι τόσο απλό μέχρι να μπορέσει να φτάσει στο βαθμό της ας το πω, της αισθητικής ποιότητας που θέλεις. Δεν είναι τόσο απλό. Είναι σύνθετο. Ε, το κομμάτι τώρα το βιοκλιματικό δεν είναι μόνο οι Περσίδες. Ε, το κομμάτι το βιοκλιματικό έχει σχέση και με εσά. Μεγάλο. Διότι έχουμε έχουμε αλοπετάσματα γύρω-γύρω και αυτά τα αλοπετάσματα είναι ειδικά προφίλ, είναι ειδικοί υαλο, αλοπίνακες, θερμομονωτικοί, ακουστικοί, όλα αυτά τα πράγματα. Με συγκεκριμένε επιδόσεις, Με συγκεκριμένε δηλαδή, ναι, ναι. επιδόσει, όλα αυτά, όλα αυτά. Δεν μένω σε αυτά mm -hmm. γιατί θα γίνει πολύ τεχνική η κουβέντα μα, αλλά όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Και επίση είναι όλο αυτό το κομμάτι που βλέπετε εδώ πίσω μα. Mm -hmm. Δηλαδή, όλα αυτά τα φυτεμένα δόματα τα οποία είναι πολύτιμα όσον αφορά το LEED. Να πω, δεν το είπα, ότι το Element είναι ένα Platinum LEED κτίριο, που σημαίνει ότι έχει πάρει την μεγαλύτερη διάκριση. Όλα αυτά λοιπόν τα δόματα, τα οποία είναι πολύτιμα για το LEED, δηλαδή δίνουν μονάδες για το LEED, έχουν και κάτι άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι χώροι εκτόνωσης, χώροι διαλύματος, χώροι αναψυχής για τους εργαζόμενους. Και αυτό είναι κάτι που το θεωρούμε σημαντικό, αλλά μετά τον COVID το θεωρούμε ακόμα πιο σημαντικό. Πρέπει να σας πω ότι διεθνώς αυτή τη στιγμή τα κτίρια γραφείων επιδιώκουμε να έχουν Τέτοιου χώρου εκτόνωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για το well-being των ανθρώπων, την για την τους. καθημερινότητά τους. Ακόμα και να μην βγεις έξω που εδώ βγαίνει, το να μπορεί να βλέπει αυτή την αίσθηση, αυτό το παλώμενο. Που πηγαίνει που το νιούνται. βλέμμα. Βλέπει, ναι, είναι, είναι επαφή με τη φύση, είναι η αίσθηση α πω και του χρόνου, των εποχών, τη αλλαγή του χρόνου. Είναι άλλη εικόνα το χειμώνα, άλλη τώρα το καλοκαίρι. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία. Ε, άρα, δεν τεχνολογία, αλλά ξεκινά από μια πρόθεση που μπορεί να είναι το βιοκλιματικό. Αλλά όλα αυτά γίνονται ποιητικοί, γίνονται η ε, πίεση η δυναμική τη ζωή. Είναι η χαρά τη ζωή. Είναι το τι θα μπορέσει να δώσει στους ανθρώπου, πώ θα γίνει να, να είναι ευτυχής μέσα στο ποιόν. Αυτό δεν είναι και το ζητούμενο τη εκπαίδευση στο Αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Δηλαδή, ε, δεν είναι απλώ να δώσει το χώρο, είναι να δώσει κάτι παραπάνω, να αναβαθμιστεί. Κάτι παραπάνω mm -hmm. ε, να μπορέσει να τον αφήσει τον άλλον να, να νιώσει έκπληξη, να νιώσει κάτι που δεν το περίμενε. Ας πούμε ξαναγυρνώ κάτω στις ανακλάσεις όταν βλέπεις έτσι ξαφνικά ο χώρος που είναι τόσος γίνεται διπλάσιος. Είναι ωραίε αισθήσει αυτές και δεν χρειάζεται ο, ο χρήστης να καταλαβαίνει με τι τρόπο γίνεται. Mm -hmm. Θέλει απλώ να παίρνει αυτή την αίσθηση της, της έκπληξης, του, του κάτι διαφορετικού έχει τύχει να σας ε, μιλήσουν για το έργο σας άνθρωποι που δεν είναι του κλάδου και να πουν κάτι τέτοιο σε εσά, κάτι που θυμάστε ότι σας έμεινε σαν φράση. Έχετε καθόλου κάτι να μας πείτε ε... από ανθρώπους <laughs> που δεν είναι αρχιτέκτονες αλλά εκτίμησαν κάτι από ένα έργο σας. Κοιτάξτε. Ε, είναι, είναι, δεν ξέρω, δεν, δεν μπορώ να το πω σαν φράση. Ε, μπορώ να σας πω τώρα θα αναφερθώ σε ένα άλλο έργο που κάναμε πριν χρόνια Βεβαίω πάλι με τη Μόρφα και με τον Μάριο Μπότα και την Μαρία Πολάνη, Είχαμε κάνει το μέγαρο καρατζά. Mm -hmm. Και εκεί στο μέγαρο καρατζά είχαμε αυτέ τι. Δεν ξέρω αν έχετε πάει μέσα. Έχουμε αυτέ τι γέφυρε τις, τις γυάλινε. Από κάτω, στα 9 μέτρα βάθο, βλέπει το αρχαίο τείχο. Mm -hmm. Την τάφρο. Πάνω 17 μέτρα έρχεται το φω και γράφει. Λοιπόν, αυτό είναι μια μαγική αίσθηση. Θυμάμαι λοιπόν του ανθρώπου που φοβόντουσαν να Πώς πατήσουν, πατήσουν πάνω στο γυαλί, διότι γκρεμό κάτω, φω από πάνω, αυτή την αίσθηση. Και θυμάμαι ότι αυτό μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Όχι γιατί θέλω να τρομάζουν οι άνθρωποι. Αλλά, αλλά είδατε αλλά θέλω, την επίδραση. Θέλω να νιώθουν. Καταλάβατε, πρέπει ναι. να νιώθουν το χώρο. Πρέπει, πρέπει να μπορεί να νιώσει αυτή τη διαφορετικότητα. Πολύ μεγάλο πράγμα αυτό. Ε, για να συνεχίσω από μια αναφορά που κάνατε προηγουμένω. Το κτίριο στο οποίο βρισκόμαστε, το The Element, έχει λάβει πιστοποίηση Platinum Lead. Η Alumil προσεγγίζει πάντα τα έργα στα οποία πηγαίνει και τα συστήματά τη με αυτού του όρου, του όρου τη αηφορία τη βιωσιμότητα, επιδιώκει δηλαδή να έχει συστήματα και υψηλών επιδόσεων, αλλά και συστήματα που έχουν φτιαχτεί με τις βιώσιμες αρχές. Ε, εσείς πώς αντιλαμβάνεστε αυτό που λέμε sustainability ήθος. Είναι κάτι δεδομένο, είναι κάτι απαραίτητο. Τελικά είναι μια επιλογή όπως αυτή που ανέφερα, μια συνταιρία σαν την του να εστιάσει την αηφορία. Είναι μια επιλογή που δικαιώνεται. Θα έλεγα ότι πια είναι μια επιλογή υποχρεωτική. Θα έλεγα καταρχήν να πω για την εταιρεία σας, ότι δεν μπορεί μια εταιρεία μεγάλη, η οποία θέλει να είναι στην πρωτοπορία και η οποία θέλει να είναι ανταγωνιστική και εδώ και στο εξωτερικό να γνωρίσει αυτό το κομμάτι. Αυτό έχει τελειώσει το παιχνίδι. Ε, και εμεί σαν αρχιτέκτονες δεν μπορούμε. Μπορεί σε ένα σπίτι άμα θες να το αγνοήσεις, ίσως, αν και δεν νομίζω πια ότι το αγνοούμε σε τίποτε. Ε, στα μεγάλα, στα σύνθετα έργα, είναι, είναι, υποχρεωτικό. είναι υποχρεωτικό, είναι υποχρεωτικό, δηλαδή όταν πρώτο κάναμε lead, το πρώτο lead έργο που κάναμε ήταν το εγκεμάρ. Ήταν κάτι πολύ καινούριο mm -hmm. για όλους μας. Όλοι αυτοί οι υπολογισμοί, όλα αυτά τα διαγράμματα, περάσαμε ειδικά σεμινάρια, ε, έπρεπε όλα τα υλικά να έχουν ειδικές προδιαγραφές, έλεγχη και κόντρα έλεγχη, όλο αυτό ήταν λίγο αγχωτικό. Ώστε να προσαρμοστείτε. Όλα, 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 ήταν αγχωτικό. Ε, το πήραμε το Platinum, ήμασταν πολύ ευτυχείς όταν κάναμε αυτό mm -hmm. ήταν τόσο δεδομένο ότι θα πάμε για λιτ από, από την αρχή βέβαια ποτέ δεν βάλεις στόχο να πας σε Platinum, διότι αν βάλεις στόχο να πας σε πλάτινου, ε, είναι ένα είδος δέσμευσης mm -hmm. όμως δουλεύοντας και καθώς προχωράς, εκεί, όσο βλέπεις ναι. ότι πάει καλά, mm -hmm. τόσο παραπάνω κουράγιο παίρνεις. Στοχεύαμε λοιπόν και στο και εδώ να πάμε σε Gold. Και στα δύο πήγαμε σε Platinum. Πολύ ευτυχής, πολύ, πολύ, πολύ περήφανη. Όμως το κομμάτι πια του sustainability είναι κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς αυτό. Γιατί έρχεται μετά ο ένικος. Ε, τα κόστη του, τα ενεργειακά είναι διαφορετικά. Ε, είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Μιλάμε για ένα αναγκαίο καλό, θα λέγαμε. Είναι ένα αναγκαίο καλό και βεβαίω ξέρετε ότι πια η συζήτηση νούμερο ένα είναι η κλιματική αλλαγή, είναι όλα αυτά τα θέματα. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και είναι σημαντικό. Και μάλιστα όσο περνάει ο καιρό, τόσο πιο πολλά πράγματα θα κάνουμε. Θα ψάχνουμε να βρούμε zero energy buildings, θα προσπαθούμε και πράγματα που ακόμα δεν τα κάνουμε εδώ στην Ελλάδα, θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε αυτά που κάνει η αγορά έξω. Άρα, ναι, είναι ένα Δρόμος, μονόδρομος, υποχρεωτικό και θα συνεχίσουμε να τρέχουμε σε αυτό. Σε πρόσφατη συνέντευξή σα, είχα διαβάσει μια αναφορά που κάνατε ότι με μια κακή επέμβαση στην πόλη υποφέρουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Τελικά, σε τι βαθμό, κυρία Αγγελαδίδου, υποφέρουν οι πολίτε από κακέ επεμβάσει στην πόλη και κατά πόσο υπάρχει περιθώριο να ανατραπεί αυτή η κατάσταση στη χώρα μα, φυσικά και με τη συμβολή τη αρχιτεκτονική. Ε, Τη θυμάμαι τη συνέντευξη και θυμάμαι την αναφορά μου και είναι μία έτσι αναφορά που μπορεί να την έχω κάνει και άλλες φορές, πολύ συνειδητά, γιατί για μένα η πόλη είναι ο δημόσιος χώρος της και γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να το φροντίζουμε. Και μάλιστα για να πάω πίσω τότε είχα πει ότι εντάξει με ένα κακό αρχιτεκτονικό έργο, εντάξει είναι άσχημο, το βλέπουμε, αλλά η ζημιά που μπορεί να κάνει ο κακός δημόσιος χώρος είναι πολύ σημαντικότερος. Ε, άρα, ναι, η αρχιτεκτονική με την ευρία έννοια, δηλαδή η αρχιτεκτονική που ε, μπορεί να δουλέψει και με το δημόσιο χώρο, δηλαδή μιλάω με την αρχιτεκτονική που μπορεί να δουλέψει με τον αστικό ιστό, που μπορεί να δημιουργήσει ε, αστική παρέμβαση, αστική επέμβαση, όλα αυτά τα πράγματα ε, έχει τεράστιο πεδίο και έχει τεράστιο πεδίο στην ελληνική πόλη. Είστε αισιόδοξοι? Ε, φου, <χω> δεν ξέρω αν είμαι αισιόδοξη. Ε, πάντα είμαι αισιόδοξη, θεωρώντας ότι όταν είσαι πολύ πίσω έχεις τεράστιο δρόμο, χίλια πράγματα να κάνεις, τι ωραία. Και όταν είσαι πολύ μπροστά, καμαρώνεις με όλα αυτά που έχεις κάνει και έχεις πάντα και άλλα πράγματα να κάνεις. Θέλω να αναφερθώ σε αυτό, ε, να μην νομίζουμε ότι οι παρεμβάσεις πρέπει πάντα να είναι μεγάλη κλίμακα. Μπορεί να είναι μεγάλη κλίμακα και μπορεί να είναι και κάτι πάρα πολύ μικρό. Άλλε φορές στο παρελθόν έχω μιλήσει για το πράσινο. Δηλαδή, αν μπορέσουμε να πρασινίσουμε τους δρόμους μας, ε, η διαφορά θα είναι τεράστια. Θα είναι τεράστια πρώτα απ' όλα στο επίπεδο της θερμοκρασίας. Το γραφείο μας είναι σε ένα πολύ μικρό δρόμο, είναι ένα είδος πεζοδρομάκι, ένας δρόμος με μειωμένη κυκλοφορία, με πολύ μεγάλα υπέροχα δέντρα. Ε, είχαμε μπροστά μας μια μαγική ακακία, τεράστια, την οποία την κούρεψε ο Δήμος πριν από λίγους μήνες, την, την κλάδεψε, την κλάδεψε έντονα, Ελπίζω να μην πεθάνει το δέντρο, έχει αρχίσει να βγάζει κλαδιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι ενώ ήταν το γραφείο μας κάτω από μία ομπρέλα πράσινη, τώρα που αρχίζει το καλοκαίρι η διαφορά είναι τεράστια. Τα δέντρα λοιπόν, το πράσινο, αυτό εδώ, η μαγεία αυτού εδώ, το δέντρο, η μικρή επέμβαση, η μεγαλύτερη επέμβαση, η ανάπλαση, όλα αυτά είναι πράγματα πάρα πολύ σημαντικά. Η αρχιτεκτονική πάει μαζί με αυτό. Αλλά η πόλη χωρίς δημόσιο χώρο δεν είναι πόλη. Το πιο σημαντικό στοιχείο της. Ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία, όπως γνωρίζετε καλά, οι τεχνολογικές εξελίξεις καλπάζουν. Η Αλουμίλος, ηγέτιδα εταιρεία στον κλάδο των αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου, ανεβάζει συνεχώς τον πύχη της τεχνολογική τεχνολογικής της εξέλιξης και ενσωματώνει φυσικά αυτή την εξέλιξη στα συστήματά της. Εσείς θεωρείτε ότι η τεχνολογία καθορίζει τους όρους με τους οποίους συντελείται, ας το πούμε, η αρχιτεκτονική πράξη ή γίνεται αντίστροφα η αρχιτεκτονική είναι ο οδηγό για τις τεχνολογικές εξέλιξεις. Θα έλεγα και τα δύο μαζί. Δηλαδή, σαν αρχιτέκτονας ενημερώνεσαι για όλα τα καινούργια πράγματα και θες να τα χρησιμοποιήσεις, προχωράς και ταυτόχρονα η αρχιτεκτονική καθώς εξελίσσεται. Μην ξεχνάτε ότι η αρχιτεκτονική εξελίσσεται παντού, παντού. Δεν είμαστε μόνοι μας, δεν είμαστε νησιά σε έναν ωκεανό χωρί σύνδεση. Είμαστε συνδεδεμένοι όλοι. Είμαστε συνδεδεμένοι μέσα από τα, ε, τα site, τα κτίρια, τα ταξίδια μας, τα βιβλία μας, τις διαλέξεις μας, ε, την ενημέρωση με τα υλικά, τις εκθέσεις των υλικών, ε, τα ραντεβού που κάνουμε στα γραφεία μας ε, με τις εταιρείες. Είμαστε συνδεδεμένοι όλοι. Άρα ε, η γνώση δικιά σας περνάει σε μένα και η γνώση δικιά μου περνάει σε κάποιον άλλον και περνάει τα σε εσά. Δηλαδή, είμαστε ναι. συγκοινωνούντα mm -hmm. δοχεία mm -hmm. και πιστεύω, πιο πολύ πιστεύω ότι είμαστε σε μια πλεγματική κατάσταση. Με επηρεάζετε και σας επηρεάζω και μου δίνετε γνώση και σας δίνω και η τεχνολογία με βοηθάει και η αρχιτεκτονική ανοίγει δρόμο και λέει στην τεχνολογία προς τα που να πάει. Νομίζω ότι έτσι το βλέπω. Η εταιρεία μα διαχρονικά αγκαλιάζει και στηρίζει την αρχιτεκτονική δημιουργία. Τα τελευταία χρόνια η Alumil διοργανώνει με επιτυχία του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών Excellence, Σε έναν εκ των οποίων, στον πρώτο, στην πρώτη του εκδοχή, βρεθήκατε στη θέση του ανθρώπου τη Κρητική Επιτροπή, μεταβίοντα τη γνώση την εμπειρία σα. Πιστεύετε ότι έχουν θετική συνεισφορά στη διάδοση των αρχιτεκτονικών ιδεών. Τέτοιες πρωτοβουλίες ενεργοποιούν τον δημόσιο διάλογο. Κοιτάξτε, όντως ήμουνα στην κριτική Επιτροπή του πρώτου διαγωνισμού, όπου υπήρχε και το φοβερά ωραίο κίνητρο ότι θα υλοποιηθεί το κτίριο mm -hmm. και πριν από λίγο που σας ρώτησα, mm -hmm. μου είπατε ότι πραγματικά φαίνεται ότι κάτι θα Βοή. γίνει σε αυτή την κατεύθυνση. Ε, βεβαίως είναι πολύ σημαντικοί οι διαγωνισμοί. Θα έλεγα ότι και οι διαγωνισμοί ιδεών εσείς αναγκαστικά εκ των πραγμάτων κάνετε διαγωνισμούς ιδεών, αλλά και οι διαγωνισμοί που μπορούν να οδηγήσουν σε υλοποίηση είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι εργαστήρια ιδεών. Εμείς έχουμε κάνει, εμείς είμαστε ένα γραφείο κατεξοχήν διαγωνισμών. Έχουμε κάνει διαγωνισμούς διεθνείς, διαγωνισμούς πανελλήνιους, διαγωνισμούς ανοιχτούς, διαγωνισμούς κλειστούς. Έχουμε κάνει άπειρους διαγωνισμούς. Έχουμε πάρει πολλά βραβεία, έχουμε χάσει και πολλούς διαγωνισμούς. Υπάρχει συνταγή επιτυχίας σε διαγωνισμούς ή αυτό... Ε, να σας πω. Ακόμη και εσείς δεν, για μένα, να το... δεν μπορώ να το πω. Για μένα η συνταγή είναι ότι όσο πιο πολύ δουλεύεις, τόσο πιο πολύ ε, είσαι up to date τόσο πιο πολλές ιδέες έρχονται mm. Οι ιδέες έρχονται από το ένα έργο και μετά περνάνε σε ένα άλλο ε, πρέπει να μάθεις να αντέχεις και τις αποτυχίες πρέπει να ε, και διαρκώς να μπορείς να εξελίσσεσαι τώρα πρόσφατα θα πω κάτι πολύ προσωπικό πριν από λίγες μέρες ε, μάθαμε ότι γίναμε shortlisted σε ένα σε ένας διαγωνισμός κλειστός που τον είχαμε χάσει. Αλλά στείλαμε την πρότασή μας, γιατί λίγο μας είχε πικράνει που το χάσαμε. Στεναχωρεθήκαμε. Έχουμε κι εμείς σε ευαισθησίες μα. μας. Βέβαια. Και το στείλαμε σε αυτό το πολύ σημαντικό. Είναι το πιο σημαντικό παγκόσμιο γεγονός φεστιβάλ αρχιτεκτονικού έργου. Και γίναμε shortlisted σε μια κατηγορία. Εκεί ήταν πολύ μεγάλη χαρά. Και εκεί αρχίζει και σκέφτεσαι. Οι διαγωνισμοί είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Πρέπει ε, να γίνονται, είναι εργαστήρι ιδεών, Πρέπει όμως οι διαγωνισμοί να έχουν κριτικές επιτροπές. Η ποιότητα ενός διαγωνισμού κρίνεται πάντα από την ποιότητα της κριτικής επιτροπής. Πρέπει στο τέλος να διαβάζουμε να υπάρχουν πρακτικά ώστε να ξέρουμε για ποιο λόγο διαλέχτηκε το ένα έργο και όχι κάποιο άλλο. Ε, πρέπει να ξέρουμε ότι στους διαγωνισμούς οι αρχιτέκτονες, δηλαδή φανταστείτε πόσα γραφεία και πόσες ομάδες και πόσοι άνθρωποι κοπιάζουν, δουλεύουν, όλο αυτό και αυτό πρέπει να το σεβόμαστε και να το υποστηρίζουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και πρέπει να πω ότι διεθνώς, ε, διεθνώς γίνονται πάρα πολλοί διαγωνισμοί και μάλιστα ε, και οι διαγωνισμοί που γίνονται από ιδιώτες, αυτοί οι διαγωνισμοί με πρόσκληση, στο εξωτερικό έχουν κριτικές επιτροπές, έχουν δημοσιευμένα πρακτικά, έτσι ώστε να μην υπάρχει, ας το πω αυτό που λέμε, ίσως, διάλεξε ο, αυτό που του αρέσει, αλλά να μπορεί να στοιχεύει. Να μην χωράει αμφισβήτηση εννοείται. Ναι. Δεν είναι μόνο να μην χωράει αμφισβήτηση, να μπορεί το, το, αποτέλεσμα να είναι τέτοιο που να συντελεί στο καλό της πόλης αρχιτεκτονικής σε όλο αυτό. Πριν κλείσουμε, κυρία Σαγγελαρίδου, θα ήθελα να σας απευθύνω μία κάπως πιο προσωπική ερώτηση. Είστε ε, μία αρχιτέκτονας με πολυετή πορεία στο χώρο και με έργα που έχουν καταγραφεί στην αρχιτεκτονική ιστορία του τόπου μας. Αισθάνεστε ότι έχετε επιτύχει όλα όσα επιθυμούσατε στο ξεκίνημά σας ή τελικά υπάρχει πάντα χρόνος για καινούριου στόχους και καινούρια όνειρα. Καταρχήν δεν νομίζω ότι μπορεί ποτέ κανείς να πει ότι αισθάνεται ότι έχει επιτύχει όλο όσο ονειρεύτηκε. Ποτέ δεν πετυχαίνεις όλο όσο ονειρεύεσαι. Και σε έναν βαθμό αυτό ίσως είναι και καλό, γιατί νομίζω ότι αν νιώσεις ότι τα πέτυχες όλα, τότε έχεις τελειώσει. Οπότε θα συνεχίσουμε να έχουμε όνειρα. Σας το εύχομαι. Ευχαριστώ Έτσι. πάρα πολύ για αυτή την όμορφη κουβέντα. Ευχαριστώ πολύ.